Η αντιπολίτευση στα Ασκόπια, αφού εξασφάλισε 61 ψήφου για την ανατροπή τη κυβέρνηση του πρώην Πρωθυπουργού Ζάεφ, ετοιμάζει την επόμενη κίνησή τη, στέλνοντα μηνύματα και στην Ελλάδα. Την ίδια ακριβώ στιγμή, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα SDSM αντέδρασε με ανακοίνωσή του στι πληροφορίε ότι ο αρχηγό τη αντιπολίτευση, Μικόσκι, έχει πλέον κοινοβουλευτική πλειοψηφία από συνασπισμό κομμάτων. Το SDSM δεν θα επιτρέψει την αποσταθεροποίηση της χώρας, την ακύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών, νέους καυγάδες με τους γείτονες Ελλάδα και την ακύρωση όλων όσων πετύχαμε μαζί με τους πολίτες τα τελευταία τέσσερα χρόνια, αναφέρεται στην αντίδραση του SDSM. Εκτιμάται ότι όταν πάρουν επίσημα την εξουσία θα δηλώσουν στο εξωτερικό ότι θα εφαρμόσουν τη συμφωνία, αλλά στην πράξη θα κάνουν τα πάντα στην κυριολεξία για να την ακυρώσουν, κατηγορώντα την Ελλάδα για δίθεν μη συμμόρφωση παίζοντα και τουρκικά παιχνίδια. Πληροφορίε φέρουν επίση την ύπαρξη μεγάλου ρωσικού δάχτυλου στη χώρα παρά την είσοδο στο ΝΑΤΟ, ο οποίο δάχτυλο υπάρχει και στη Βουλγαρία με σκοπό τη μεταβολή τη πολιτική καταστάσεω. Την ίδια περίοδο, Αλβανοί και Σέρβοι βρίσκονται κοντά σε νέα αντιπαράθεση λόγω κυρίω των αλβανικών προκλήσεων, ενώ στην ίδια την Αλβανία αλωνίζουν οι Τούρκοι. Το σκηνικό αγριεύει πάνω από τα βόρεια ελληνικά σύνορα και οφείλουμε να έχουμε τα μάτια μα και τα αυτιά μα ανοιχτά, αφού οι εξελίξει θα είναι σημαντικέ στην επόμενη περίοδο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.